έχει βρει άκρη στην υπόθεση. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της δύναμης, τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλη. Χθες, από χθες το πρωί που μιλάγαμε μέχρι σήμερα, μέχρι χθες το βράδυ μάλλον, είχαμε ραγδαίες εξελίξεις σε μια δύσκολη υπόθεση, όπως την είχατε χαρακτηρίσει και εσείς, αλλά πιστεύαμε και εμείς. Έχουμε ταυτοποίηση της ορού, του πτώματος της γυναίκας. Έχουμε σύλληψη, έχουμε μια δεύτερη ανάκριση, αλλά τώρα βέβαια η αγωνία κορυφώνεται, μιας και ψάχνουμε να βρούμε τι έχει γίνει με το 6χρονο κοριτσάκι, το οποίο τα ίχνη είχαν χαθεί τότε μαζί με τη μητέρα του. Ναι, όντως δύσκολη υπόθεση, έντονη ρυθμή από πλευρά της ανακριτικής ομάδας, με το αποτέλεσμα όπως καταγράφεται μέχρι τη στιγμή, από τις μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, σίγουρα εξετάζεται η πιθανότητα να πρόκειται για τη συγκεκριμένη, όμως για να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις DNA, οι οποίες θα είναι καθοριστικές κατά πόσο πρόκειται για τη συγκεκριμένη που έχει αναγκριθεί ως ελλείπουσα. Όμως, στη βάση των εξετάσεων και των μαρτυρών που είχαμε εξασφαλίσει, φαίνεται το λάχιστο να οδηγούμαστε ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη μέχρι τη στιγμή. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στη διερεύνηση της υπόθεσης, και εδώ να σημειωθεί, κύριε Δημητρόπουλε, ότι η συγκεκριμένη είχε καταγγελθεί ως ελλείπουσα στις 5 Μαΐου του 2018 στην Λάρνακα. Από ποιον είχε καταγγελθεί, Είχε καταγγελθεί από φίλην της, ουσιαστικά που την γνώριζε, που διέμεναν μαζί σε κάποιο χρονικό διάστημα. Όχι από τον πρώην σύζυγο, από τη φίλη της. Ακριβώς. Και εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει φάκελος και από τη στιγμή και από το χρόνο που είχε γίνει η καταγγελία ως ελλείπουσα, από τις 5 Μαΐου του 2018, έγιναν διάφορες εξετάσεις για εντοπισμό, αξιολογώντας διάφορες προφορές χωρίς να εντοπιστεί. Μάλιστα. Το δεύτερο, το οποίο έχει προκύψει χθες, πέραν αυτής της σύνθεσης που υπάρχει, είναι στη βάση μαρτυρίας και κάποιων στοιχείων, προχωρήσαμε στη σύλληψη του 33χρονου πρώην συμβίου, ο οποίος, να σημειωθεί, ανακρινόμενος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Θα παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο στη Λευκωσία, σε ώρα που θα ανακοινωθεί αργότερα, έτσι ώστε να ζητηθεί η κράτησή του, και προχωρεί η αστυνομία επιπρόσθετα για έρευνες και στη σκηνή εκ νέου, έχοντας υπόψη τα γεγονότα όπως εξελίσσονται στη βάση των δεδομένων αυτών. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται στη βάση του πλαισίου αυτών των ερευνών και των εξελίξεων, και αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Αγγελίδη, τι ήταν αυτό, γιατί χθες μιλάγαμε και λέγαμε ότι ήταν μια δύσκολη υπόθεση, πέπλο μυστηρίου, δύσκολη ταυτοποίηση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην αστυνομία στην ταυτοποίηση της ορού? Ναι, να σας πω ότι το είχα πει και χθες, ότι μεταξύ τμήματων της αστυνομίας υπάρχει συνεργασία και όλα τα ΤΑΕ, τα Τμήματα Εγκλημάτων, άρχισαν και εξέταζαν σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λευκωσίας που δεχνά την υπόθεση, τα ελλείπων τα πρόσωπα τα οποία είχαν καταγγελθεί κοντά τους κατά το χρονικό διάστημα που είχε περάσει στο παρελθόν. Ναι. Και διαπιστώθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας ότι στη βάση της περιγραφής και κάποιων στοιχείων ανταποκρίνεται για κάποιους λόγους η συγκεκριμένη σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία είχαν καταγραφεί όσον αφορά το πτώμα της συγκεκριμένης γυναίκας. Και από εκεί είχαν ξεκινήσει οι έρευνες και είχαν καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα είναι και μεταξύ των τμήματων και του συντορισμού που υπάρχει μεταξύ των τμήματων της αστυνομίας είχαν καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όντως δύσκολη υπόθεση μεν, αλλά από την άλλη οι ανακριτές εξετάζουν το κάθε τι, όλα τα στοιχεία, όλες τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Άρα, με βάση αυτά τα δεδομένα προχωρούμε. Ναι. Θα ζητηθεί κράτηση του συγκεκριμένου προσώπου για να δούμε πού θα καταλήξουμε σε σχέση με την πορεία των ερευνών, και βεβαίως όλα όσα υπάρχουν θα διερευνηθούν πολύ προσεκτικά. Έχει περάσει από ανάκριση και Ελληνοκύπριος κάτοικος Μητσερού, ο οποίος είναι φίλος του 33χρονου Ρουμανού σύζυγου. Ναι, δεν είναι ουσιαστικά φίλος του συγκεκριμένου το πρόσωπο. Όντως είχε ανακριθεί μεταξύ άλλων ακόμα έναν πρόσωπο στο ΤΑΕ Λευκωσίας, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν έχει προκύψει οτιδήποτε. Λαμβάνονται καταθέσεις σίγουρα και από άλλα πρόσωπα και ανακρίσεις να συνεχιστούν. Υπάρχει, κυρία Αγγελίδη, το ενδεχόμενο, το βλέπει η αστυνομία, ο φόνος να έγινε σε άλλη περιοχή, στη Λάρνακα συγκεκριμένα, και το πτώμα να μεταφέρθηκε εκεί? Ναι. Κύριε Δημητρόπουλε, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται. Ναι. Και είχα πει κάτι χθες ότι
Το κάθε τι το οποίο υπάρχει, το οποιοδήποτε ερώτημα, εύλογα τα ερωτήματα ως προς το πώς έχει καταλήξει εκεί το θέμα της συγκεκριμένης γυναίκας, για να καταλήξεις κάπου τεκμηριώνεται ή αποκλείεται κάτι στη βάση μαρτυριών. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται. Πώς είχε καταλήξει εκεί ή αν είχε μετακινηθεί ή μεταφερθεί από άλλο χώρο. Και βεβαίως η ευρύτερη περιοχή, όπως έχω πει, εξετάζεται και θα εξεταστεί. Ναι. Τώρα φαντάζομαι οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανέβρεση της εξάχρονης κόρης, μιας και τότε η καταγγελία ήταν ότι η γυναίκα είχε χαθεί παρέα με την κόρη της. Ναι, όντως η καταγγελία που είχε γίνει τότε από τη φίλη της ήταν ότι μαζί με την ελλείπουσα, 38 χρονών, ήταν και η ανήλικη κόρη της, η οποία ήταν έξω. Και σίγουρα αυτό είναι θέμα το οποίο εξετάζεται και υπάρχει σίγουρα και προβληματισμός το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γι' αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερη υπόθεση για κάποια δεδομένα. Όμως, από την άλλη, συνεχίζουμε με τους ίδιους και ακόμα πιο ενταδικούς ρυθμούς στη βάση αυτών των εξελίξεων που υπάρχουν. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, πέστε μου και μια άλλη υπόθεση. Έχουμε εξελίξει σε αυτό το θέμα με τους ύποπτους αγώνες στην Β' κατηγορία. Έχουν γίνει κάποιες επιπτώσεις.